Θέλω να πάμε στον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον κύριο Αντώνη Αυγερινό, να τον καλησπερίσω από Κρήτη. Πρόεδρε, πώς είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε, κυρία Σπανού. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και ευγενική φιλοξενία. Με ποιους τρόπους ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται εκεί στις πληγήσεις περιοχές, δίπλα στους πληγέντες, δίπλα σε συνανθρώπους μας, πραγματικά που ζουν εφιαλτικές στιγμές? Να σας πω καταρχάς ότι από την πρώτη στιγμή του μεγάλου φωνικού σεισμού είμαστε σε συνεχή συνεννόηση με τον πρόεδρο της Ερυθράς ημισελήνου στην Τουρκία. Συγχρόνως είμαστε σε συνεχή αλληλογραφία για να γνωρίζουμε τις πραγματικές ανάγκες που έχουν, γιατί όπως ξέρετε μπορεί να είναι πάρα πολλά αυτά που χρειάζονται, αλλά προέχουν τα άμεσης ανάγκης που πρέπει να αποστείλουμε. Πρωτίστως λοιπόν μας ζήτησαν οικονομική βοήθεια, γι' αυτό και τη ζητάμε από τους συμπολίτες μας. Κατά δεύτερο λόγο ζητήσανε τρόφιμα μακράς διάρκειας, ζητήσανε, και είναι λογικό αυτό, σκηνές οικογενειακές, βεβαίως πραγματικές σκηνές ανθεκτικού τύπου που έχουμε και θα αποστείλουμε, sleeping bag, βεβαίως κουβέρτες μάλινες, και θα ήθελα να διευκρινίσω ότι τόσο τα sleeping bag όσο και οι κουβέρτες πρέπει να είναι άθικτες στη χρήση, και επίσης είδη προσωπικής υγιεινής, σετ κουζίνας, γιατί όπως ξέρετε και όπως μας πληροφόρησαν εγγράφως έχουν καταστραφεί πάνω από 3.500 τουλάχιστο οικίματα, είναι χιλιάδες οι πλέον άστεγοι, και επίσης αυτό το οποίο έχουν ζητήσει να τους στείλουμε όταν βεβαίως μπορέσουμε είναι κυρίως όσο το δυνατόν άθικτα πάλι στη χρήση έτοιμα ενδύματα, όσο και είδη υπόδησης, τα οποία βεβαίως και αυτά τα ετοιμάζουμε. Έχουμε την δυνατότητα, το δηλώσαμε, περιμένουμε να δούμε εάν μας έχουν ανάγκη για να μετακινηθούμε, να στείλουμε πραγματικά πολύ μεγάλη ομάδα εθελοντών μας και προσωπικού που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, την εμπειρία και βεβαίως την ικανότητα να ανταποκριθούν σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Μάλιστα. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παλαιώθε κύριε Παναγιωτόπουλε, πάντα ανταποκρίνεται όχι μόνο στις κρίσιμες και επιτακτικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και σε οποιοδήποτε ξένο κράτος συμβεί κάτι και κληθούμε, είμαστε άμεσα εκεί. Κύριε Αυγερινέ, από την πολυετή εμπειρία σας, πόσο δύσκολη, πόσο κρίσιμη χαρακτηρίζετε την κατάσταση και το σκηνικό γενικότερα το οποίο διαμορφώνεται εκεί στην ανατολική περιοχή της Τουρκίας, από την εμπειρία σας και από όλα όσα βέβαια έχετε κληθεί να αντιμετωπίσετε όλες αυτές τις δεκαετίες? Κύριε Παναγιωτόπουλε, από την άλλη, ποιες προτεραιότητες πρέπει να τεθούν και πρέπει να υλοποιηθούν, ποιες προτεραιότητες πρέπει να μπουν και από το σωστικά η συνεργεία και από τις τοπικές αρχές? Κοιτάξτε, πράγματι είναι μια κατάσταση φοβερά δύσκολη λόγω του μεγέθους της καταστροφής. Θα κρατήσει, όπως καταλαβαίνετε, μήνες αυτή η κατάσταση. Θα έλεγα όσο το δυνατόν επανόδου στην κανονικότητα. Αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουν όλοι πάρα πολύ είναι το θέμα πρωτίστως της υγειονομικής φροντίδας. Αντιλαμβάνεστε, οι κίνδυνοι οι οποίοι υπάρχουν για μεταδοτικές ασθένειες εάν δεν γίνουν όλα όπως πρέπει έγκαιρα και γρήγορα. Ευτυχώς, δυστυχώς από άλλη πλευρά, το χειμώνα και τέλος πάντων τις χαμηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης αυτό το οποίο χρειάζεται είναι η άμεση όσο το δυνατόν θα έλεγα εξυπηρέτηση αυτών των ανθρώπων τα κρύα βράδια με σκηνές οι οποίες ή τουλάχιστον με λιόμινα προκατασκευασμένους οικίσκους που πρέπει όμως να μεταφερθούν άμεσα εκεί. Σας λέω τούτο, ότι η τουρκική ημισέλινος που έχει πραγματικά τεράστια δύναμη έχει ήδη εγκαταστήσει 2.100 σκηνές.
Μάλιστα. Έχει ήδη μοιράσει, μας τα στείλαν γραμμένα αυτά, περίπου 30.000 κουβέρτες και έχει εκεί ένα προσωπικό 500 ατόμων μονίμου προσωπικού, πάνω από 1.000 εθελοντές και 200 οχήματα για να βοηθήσουν τους συμπολίτες τους. Μάλιστα, μάλιστα. Γιγαντιά πραγματικά, κύριε Παναγιώτη. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ, με το καλό να τα ξαναπούμε. Και εγώ για τη φιλοξενία. Πάντα στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ θερμά.